Τώρα γρήγορα όμως στο Δημοσθένη Καλαμπάκα, γιατί είχαμε ένοπλη ληστεία που μέσα στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, με λία 70.000 ευρώ και με ένοπλους δράστες. Γίνονται και ληστεία στην Ελλάδα, δεν το ξέρω. Ακριβώς, Φίλιππε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όσοι βρέθηκαν στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Κρατικού Γεώργιος Γεννηματάς, βίωσαν τον απόλυτο τρόμο, βλέποντας δύο ληστές με κράνη, κρατώντας παρτεταμένα τα περίστροφά τους, να κινητοποιούν υπαλλήλους χρηματαποστολής, οι οποίοι πρόκειται να εφοδιάσουν το μηχάνημα ATM στο νοσοκομείο. Έντρομοι, ασθενείς, πολίτες και υπάλληλοι χρηματοποστολής έμειναν κινητοί, βλέποντας τα όπλα των ληστών, οι οποίοι επιτακτικά ζήτησαν τους υπαλλήλους να δώσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι από αυτές οι κασετίνες έχουν μια ειδική ουσία, που όταν το ανοίξεις καταστρέφει τα χαρτονομίσματα που έχουν μέσα. Ανάγκασαν να τις ανοίξουν, πήραν τα λεφτά, 70 με 80.000 εκτιμά, λέει, είπαν στην αστυνομία, και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε μια μηχανή μεγάλου κινδυσμού και τράπηκαν σε φυγή. Ευτυχώς που δεν είχαμε τίποτα χειρότερο, να γίνει κάποιο επεισόδιο και να δείξουν, φαντάζεσαι, με ασθενείς και με πολίτες να πέσει κανένας πυροβολισμός. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει αυτό το κυνηγητό για να τους εντοπίσει. Θα πεις, μέσα στο νοσοκομείο πας, έχεις τον ασθενή σου, είσαι άρρωστος, πας στο νοσοκομείο και γίνονται επιστολές, γίνονται ληστείες. Ακόμα και στο νοσοκομείο φοβάσαι να πας. Και να πούμε, Φίλιππε, ήταν γεμάτο από κόσμο εκείνη την ώρα το σημείο. 9 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε τι είναι το νοσοκομείο από κόσμο. Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο γύρο σας.